Γεια σας και καλώς ήρθατε στο bonus content τα Ρντένια Σμα για το RuPaul's Drag Race Season 2, επεισόδιο 2. Είμαστε εδώ με τη φίλη μας Mariana Grinder. Έφερα και αυτό το μικρόφωνο για να κάνω toot και boot. Το οποίο μικρόφωνο δεν το ανάβω, γιατί άμα το ανάψω δεν θα καταλάβετε τι λέω. Αλλά μικρόφωνο. Όχι toot και boot. Κούκλα πανούκλα. Κούκλα πανούκλα, sorry. Παίξα σε λάθος εκπομπή εγώ πάλι. Λοιπόν, με τη φίλη Μαριέλα έχουμε ήδη σχολιάσει το Rats the Ruzzi καλά από το επεισόδιο. Μπορείτε να δείτε το link εδώ πάνω. Και το βάλουμε στο τέλος του επεισόδιου. Και τώρα, σαν bonus content, θέλουμε να κάνουμε κούκλα πανούκλα και να είμαστε judgy bitches, γιατί έτσι μας αρέσει, σε όλα τα looks του runway από αυτό το επεισόδιο με θέμα surprise, surprise. Πώς σου φάνηκε γενικά το concept? Βαριέμαι. Πλήττω. Συχαίνομαι. Βαριέμαι πάρα πολύ τα reveals. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Τύπου έχουν σταματήσει να έχουν ενδιαφέρον εδώ και πάρα πολλές σεζόν. Αρκετά από αυτά εδώ είχαν ενδιαφέρον. Συγγνώμη. Ιστορικά ποια reveal σου άρεσε? Το ενδιαφέρον στο reveal, είτε είναι σε lip-sync είτε είναι σε look, είναι όταν έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Δεν ξέρω, παιδιά, sorry, τα αφήνω λίγο αυτό εδώ, δεν υπάρχει λόγος να μιλάω σε ένα μικρόφωνο που δεν είναι ανοιχτό. Το ενδιαφέρον στα reveals είναι όταν έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή, και όταν μου ονομάζεις και την κατηγορία έτσι και ξέρω από την αρχή ότι απλά περιμένω να δω τι θα έχει από κάτω το ρούχο, προσωπικά δεν με νοιάζει. Εμένα μου αρέσει ότι επιτρέπει στις quiz να παίζουν λίγο με το θέμα, όπως έκανε η Jean Lemon. Όταν φτάσουμε σε αυτή θα το δούμε. Δεν ξέρω. Εγώ σαν κοινό του Drag Race ζω γι' αυτό. Αυτή η κατηγορία μου δίνει ζωή σαν drag κοινό. Μου αρέσει πάρα πολύ να βάζει στις queens ένα στοιχείο υποχρεωτικής εφευρετικότητας μέσα σε όλο αυτό που θα κάνουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Sister Sister. Μπαίνει σαν παραδοσιακή νοικοκυρά και βγάζει το τζίτι της. Το οποίο μου θύμισε πάρα πολύ Dusty Springfield. Το look το άλλο που είχε κάνει στα σιλουέτα. Ναι, ναι. Το Mumsy. Αυτό ήταν ένα από τα πιο ωραία transitions για μένα, που βγαίνει η Roku fully covered με tattoos και dominatrix. Για μένα κουκλά. Κουκλίτσα εγώ θα πω, γιατί ήταν polished, ήταν καθαρό, ήταν ωραίο, αλλά εντάξει, δεν τρελάθηκα κιόλας, δεν το έδω για να πω τι πράγμα είναι αυτό, τι fashion forward και πόσο wow moment, τύπου ok. Πήγε από νοικοκυρά σε sex positive γυναίκα. Είχε και το extra reveal όταν πάει πίσω πλέον που βγάζει και την περούκα και μας δίνει. Είναι αυτό το triple reveal moment που μας είχε δώσει κάτι. Και μια μικρή που κάνει πολύ ωραία διαφορά. Και το άφησε για τελευταία στιγμή. Αυτό το είχα ξεχάσει. Αυτό το είχα ξεχάσει, τη δίνω έξτρα πόντους γι' αυτό. Επόμενη, Cherry Valentine. Κουκλίτσα κι αυτή. Choices. Το πάω προς για μένα πανούκλα. Δηλαδή, άμα σου δίνουν τα reveals, αυτό ήταν το πιο ανούσιο reveal. Ξεκινάει μπέμπα, ντυμένη, για να απλά βγάλει ένα πανοφόρι στην ουσία, ένα φρουφρού και ένα φιόγκο και να μας δώσει έγκυο. Και ένα gender reveal, ok, δεν ξέρω τι σχολείο, αν το σχολείο της ήταν ότι τα gender reveal είναι άχρηστα και γι' αυτό εντύθηκε κίτρινη. Γιατί είναι όντως πολύ άχρηστο πράγμα τα gender reveal parties. Ναι, αλλά δεν μπορώ να. Ρε, εσύ, δεν μου πάει η ψυχή να τη δώσω πανούκλα. Γιατί πραγματικά πανούκλα θα δώσω σε μία που είναι άσχημο το look. Γιατί σου λέω, τα transition για μένα είναι ανούσια έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα κρίνω τα looks. Lawrence Chaney! Ξεκινάει το πρώτο look, είναι και καλά η σημαία της σκοτίας. Και κάνει reveal στο tartan dress. Κατάλαβε εσύ σκοτίας και η σημαία το πρώτο? Θα το πω και πέστε να με φάτε πανούκλα. Thank you. Thank you. Και είδα και άβολο transition όπως το έκανε. Και το τελικό φόρεμα ήταν από τα πιο άβολα που έχει φορέσει. Και το αρχικό δεν ήταν κάτι φοβερό. Δεν ξέρω τι λαλά πάθαμε. Το τελικό φόρεμα, ρε εσύ, το τελικό φόρεμα της έκανε της ίδιας τόσο disservice. Δηλαδή, την έχουμε δει να έχει υπέροχη σιλουέτα. Τι ήταν αυτό το boxy πράγμα που είχε από κάτω? Δηλαδή, για κανένα λόγο, ήταν κρίμα. Αχώρα! Ο γαμπρός που έγινε νύχτη. Κούκλα. Κούκλα για μένα. Κούκλα σαν looks. Μου τα χάλασε πάρα πολύ στο transition που βγήκε τόσο άβολο. Δεν είναι δύσκολο να transition στο γαμώτο. Πρέπει απλά να θυμούνται. Αυτό έχουμε δει πρακτικά. Να είναι
twirling moment όσο γυρίζεις. Να μην πάνε να το κάνουν κοιτώντας μέσα στην κάμερα γιατί θα βγει πάντα πάρα πολύ άβολο. Ναι. Πρέπει να υπάρχει μια κίνηση να καλύψει όλο το χαμό. Ήτανε άβολο, συμφωνώ, αλλά είναι και το ένα look και το άλλο look τόσο ολοκληρωμένα, τόσο σωστά, που κούκλα. Και μόνο η σκέψη ότι θα βγάλει το top hat και θα βγει από κάτω το ίδιο σε σηκωμένο μαλλί και θα έχει μέσα και το βέλο. Όχι, υπέροχο, υπέροχο, μπράβο. Τζίνι Λέμον! Αυτό εννοούσα πριν, πως μπορείς να παίξεις με το ότι σου έχουν δώσει surprise και ότι περιμένουν surprise. Μπορείς να κάνεις τελείως invert τα expectations που έχεις και να πεις θα κάνω reveal στο ίδιο ρούχο και να λένε λέει, μα πού είναι το reveal και να γυρίσεις πίσω πλάτη για να δεις τον κόλο σου φεύγοντας. Και αυτό να είναι το reveal. Το θεώρησα πανέξυπνο. Δεν ξέρω γιατί, δεν μου δώσε τίποτα σε αυτό το runway η Lemon. Δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι πανούκλα, είναι κουκλίτσα. Choices. Για μένα για το transition και πως η αξιπνή ήταν και για τον κόλλητο ο σκόλος, κούκλα. Μ' αρέσει όπως και η Καγγέλα το πως χρησιμοποιεί παραδοσιακά patterns, γιατί αυτό είναι ένα pattern που έχουμε δει όλες οι γιαγιάδες μας να έχει ντύσει πάγους με αυτό, ξέρω εγώ. Και το κάνει σαν μπέρν μαζί με το πως βάφεται σε αυτό το weirdly πάρα πολύ grotesque sexual πράγμα που είναι. Και μ' αρέσει και πως έβαλε τα crocs με τα κουνί. Πώς είχε μικρά κρόκ στα αυτιά της, πώς το έχει κάνει όλο αυτό. Το μακραμέ, το τουρμπάν, πώς το έχει κάνει όλο αυτό, accessorize. Είναι πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Δεν την είχα προσέξει τη λεπτομέρεια με τα κρόκ στα αυτιά. Ξέρεις, μου το πουλάς. Πράγματα που δεν τα είχα προσέξει όταν την είδα. Ellie Diamond, που έκανε την τριλογία του Oz. Δυσκολεύομαι. Οριακά θέλω να της δώσω πανούκλα. Είναι πολύ ωραίο το concept. Και ότι πάει από το ένα στο άλλο με πολύ ωραίο τρόπο. Είναι αγορασμένες στολές ο μαγικός κόσμος του Oz από τα Τζάμπο. Δηλαδή δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα. Δεν τα φτιάχνει όλα μόνη της. Το δεύτερο είναι το πιο δυνατό πράγματα. Τα φτιάχνει όλα μόνη της, μπράβο της, αλλά την έχουμε δει να φτιάχνει υπέροχα πράγματα. Δηλαδή το entrance look που έβαλε στο πρώτο επεισόδιο ήτανε μουά. Αυτό δεν είναι το φτιάχνω μόνη μου, αυτό είναι πραγματικά το αγόρασα από κρυάτικη στολή. Και είναι κρίμα γιατί το concept το να έχω τρία reveals και να είναι από ένα story που όλοι ξέρουμε και όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ότι στην εκτέλεση είναι που το χάνε. Και ότι είναι το αγαπημένο βιβλίο της Loop, πάντα βοηθάει. Κοίτα, σαν Tearaways είναι πάρα πολύ λειτουργικά γιατί δεν είναι bulky όπως ήταν όλες οι άλλες queen που περάσανε στα άλλα loops. Γιατί προσπαθώντας να κρύψουνε, ναι, έβγαινε bulky. Και αυτό ήταν δύο Tearaways, δεν φαινόταν από πριν ότι θα ήταν έτσι. Ναι. Αλλά ήταν λίγο basic, ήταν ηλικιακή παράσταση κοστούμια του Oz. Υπήρχε αυτό το θέμα μόνο. Θα μπορούσε να έχει παίξει λίγο παραπάνω με τις σιλουέτες, να έχει κάνει άλλα πράγματα, να είναι λίγο πιο detailed όλα αυτά που έκανε. Και το delivery. Περπατάς τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες, περπάτησε τους διαφορετικά. Δείξε μου ότι αλλάζεις χαρακτήρα. Δηλαδή, μην περπατάς με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, απλά με άλλο ρούχο. Επίσης, είναι και κάποιο... πολύ χαρακτηριστική. Υπάρχουν άπειρα πράγματα να κάνεις με αυτά τα τρία πράγματα. Ναι, τέλος πάντων. Επίσης, κάποιος μπορούσε να έχει βάλει και κάποιο wig reveal, γιατί όλο το reveal ήταν στο τόρσο της, στην ουσία. Δεν συμμετείχε το υπόλοιπο σύστημα. Ναι. Και ξεκίνησε και με περούκα που είχε όγκο από πάνω. Οπότε άνετα μπορεί να είχε, μπορούσε να έχει άλλες περούκες από κάτω και να μην φαίνεται. Διάλεξε το όλο. Πάρ το full. Γι' αυτό πανούκλα για μένα. Ξέρω ότι άρεσε πολύ σκριτές και ότι γι' αυτό το look κατέληξε στη stop, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ότι ήταν λόγω performance. Αλλά πάνω απ' όλα. Τέις! Την αγαπώ, τη λατρεύω, αλλά ήταν λίγο σαν πίνακας ξαδέλφου κατά κουζινού. Που έχεις όλα... Στο βάθος αχνοφαίνεται ένας μαύρος Σκορσές. Λέει είναι animated το πίνακας, μπορείς να βλέπεις... Όχι, όχι. Σου δείχνουν ένα κόκκινο καλβά, σου τραβάνε το μπροστά, είναι πάλι κόκκινο πίσω. Δες εδώ τι έδειξα, σου τραβάνε πάλι το κόκκινο, δες εδώ. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε, ότι είναι η μόνη φορά που συμφωνώ με τις κριτικές της Μισελ αυτή τη σεζόν. Στο πω ότι σχολίασε για το χανόταν το κόκκινο και ότι φαινόταν ο μαύρος κόκκινος από μέσα. Πανέμορφη. Δεν υπάρχει περίπτωση να της δώσω πανούκλα, για κανέναν απολύτως λόγο, αλλά ούτε κούκλα θα της δώσω. Κουκλίτσα, γιατί ναι, οκ, δεν ήταν τα πιο εντυπωσιακά reveals, δεν ήταν το πιο εντυπωσιακό ρούχο,
αλλά δεν μου βγαίνει, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να έχω αυτό το πλάσμα μπροστά μου και να πω τη λέξη πανούκλα, δεν γίνεται. Εγώ θα είμαι σκληρός για τις όπιτος και θα παίξω favorites και θα πω πανούκλα. Ναι. Συγγνώμη, για τους σκοπούς αυτού του runway απέτυχε. Κρίμα, μπράβο πάρα πολύ. Επίσης, συγγνώμη, θέλω να σχολιάσω ένα τελευταίο πράγμα. Είπανε στην Days ότι το jumpsuit που φορούσε είναι τύπου ready to wear και ότι θέλουμε εδώ πιο συγκεκριμένα πράγματα. Και την προηγούμενη εβδομάδα το jacket της Αστίνα που είχε γίνει και ολόκληρο θέμα, ξέρω εγώ τι είναι από το ASOS, δεν βρέθηκε ένας να το σχολιάσει. Να αποφασίσουν λίγο τι θέλουν όμως, γιατί εγώ τρελαίνομαι. Βλέπουμε και πολλές σεζόν μαζί και δεν ξέρω, είναι λίγο στην τσίτα. Και σύν σε όλο αυτό, τι κάνει και κάψουλα αίματος. Δείχνει και αίμα πάνω στο κόκκινο, να μην φανεί καθόλου. Ήταν ευθύνες όμως το μακιγιάζ. Το μακιγιάζ ήταν ίσως το πιο ωραίο από όλες τις queens. Το πώς είχε κάνει τον blood spatter και ο τρόμος που έβγαζε. Προφανώς. Αστίνα Μαντέλα. Η Αστίνα ήταν reveal με την διαλογική που ήταν reveal όταν είχε κάνει η Αλάσκα. Πριν βγει τέτοιος, Little Pound Cake. Μαύρη σακούλα και απλά τη βγάζει. Ναι. Σαν reveal άγγελο. Ήταν από την αρχή. Εκτός να πιάσουμε για reveal ότι βγάζει τη μάσκα, βγαίνει σαν Μιλίνα από το Mortal Kombat. Αν για κάποιο λόγο δεν επιτρέπεται να πω ποιος χαρακτήρας είναι. Είναι μια fighter. Το reveal ότι βγάζει τη μάσκα και είναι η Μιλίνα από μέσα, αλλά έτσι είναι η Μιλίνα, δεν έχει reveal. Είναι το reveal που έχει ο ίδιος χαρακτήρας. Είναι από το Mortal Kombat 2 και μετά. Κυρία της η φάτσα της. Κοίτα. Θα τη δώσω και αυτής κουκλίτσα choices. Γιατί δεν ήταν κάτι εντυπωσιακό το reveal, αλλά είναι εντυπωσιακό αυτό που βλέπω. Πάρα πολύ ωραίο look, το σώμα της είναι δηλαδή έλεος. Το περπάτημά της μ' αρέσει πάρα πολύ. Κοντροβέρσια συζήτηση. Δεν ήθελε κάτι να μην είναι τόσο boy body εδώ, αφού είναι και η Μιλίνα που είναι μπάστη χαρακτήρας. Προσωπικά δεν με απασχολεί, τύπου... Δεν έχω κανένα θέμα να είναι όλες female illusion εντελώς. Μ' αρέσει που είναι τόσο athletic και το βλέπω στο σώμα της. Άμα το είχε κάνει κάπως αλλιώς, όπως το έβλεπα ήταν σαν κάτι να έλειπε πάντως. Δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω. Ίσως τέι που δεν έχω ακριβώς και το reference, οπότε δεν μπορώ να κάνω τη σύγκριση. Απλά γενικότερα, ας πούμε, εμένα το αθλητικό σώμα δεν με χαλάει καθόλου. Είναι τρελό νέο τυλό, θα βγάλει πάρα πολύ cosplay νομίζω στα επόμενα runways. Δεν είναι δηλαδή η haute couture queen όπως ήταν με τον Naomi της. Έχουμε να δούμε πολύ fun πράγματα. Είναι πιο πολύ εντάξει εξαλαμέσιο. Αχ. Ναι, αλλά εγώ νομίζω θα την προτιμούσα στο Naomi της που ήταν συγκλονιστικό. Τέλος πάντων, άλλο επεισόδιο. Και μιλώντας για boy bodies, για ηνιτία κόφη. Για ψηφίσα... Πανούκλα, ναι! Ω, η Μαρέλα! Μια πανούκλα τη χαρούμε να την εμβαλίσουμε λίγο. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, γι' αυτό θέλει ο κόσμος. Λοιπόν, η Τία Κόφη έρχεται. Αυτό είναι ο σοπλίδιο με τα Pairways. Αυτό κάνει μπαμ από χιλιόμετρο ότι κάτι κρύβει από μέσα, βρε παιδί μου. Γιατί είναι και καλά male body illusion και καλά leather daddy και είναι τετράγωνο πάνω της, δεν έχει κανένα σκοπό. Και το βγάζει αυτό για να βγάλει κάτω. Δεν υπάρχει κάποιο story, το πιο άσχημο, πραγματικά αυτό είναι το πιο άσχημο φόρουμ που έχει περάσει ποτέ από το Drag Race. Δεν τόσο λάθος. Εδώ δεν έχουν σημασία αναλογίες, μωρέ, που δεν έχει βάλει βίζι, που δεν έχει βάλει γοφά, που δεν έχει όγκο, αυτό και είναι ένα λουκάνικο πάνω της. Παίζει και αυτό ρόλο. Okay, το καταλαβαίνω ότι δεν θα μπορούσε να έχει hips και ίσως breastplate γιατί το πρώτο look ήθελε να είναι αυτό. Θα μπορούσε απλά να βάλει πάρα πολλά ράφλς στη φούστα. Πάρα πολλά. Τόσο όταν πέσει ή να ανοίξει, να δώσει αυτό λίγο το. Ένα σχήμα. Γιατί τώρα δεν έχει κανένα σχήμα. Και ήταν απλά τρία ράφλς. Τύπου για κανένα λόγο, εμένα μου θύμισε. Για να το. Αχ, τώρα κοίτα από τη ώρα που θα το δέσω εγώ με το θέμα του Rusical. Jekyll and Hyde the Musical, αν ανέβαινε σε σχολική παράσταση. Τα τραγούδια που είναι στο μπουρδέλο. Δεν το φοράει ο Jekyll and Hyde Musical. Φοράνε αυτό το φόρεμα που φοράει η Τία Κόφη σε καλό. Okay. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ κακό. Και η περούκα πολύ κακή και όλο πάρα πολύ άβολο. Και γιατί όταν βγήκε με boy look είχε αυτή την περούκα. Αντί να έχει κάτι άλλο που να μην παραπέμπει, δεν ξέρω. Ήταν όλο τόσο κακό που αυτό που είπες δεν το πρόσεξα. Λοιπόν, μπίμινι μπομπούλες η οποία έπαθε Ζία Οχάρα στο runway. Αμόρε την κακομοίρα. Κοίτα το concept, το look μου αρέσει πάρα πολύ από μόνο του.
το θεωρώ υπέροχο. Και αυτό το μαλλί, το retro futuristic, που μου θυμίζει πάρα πολύ Τζένι Παλατσινού από την επίθεση του γιγάντου Μουσακά. Για να πω και ναι, τα ελληνικά τα ρεύματα. Ναι. Και το φόρεμα, και το γκορσέ στην ουσία από μουσελίνα τη κατά ήταν. Το reference είναι McQueen που ήταν, το έχεις δει, που είχε βγει το μοντέλο με ένα το πάρα reference... πολύ φρουφρού και είχε μηχανικά ρομπότ που τη τζεκάζανε με μπογιές. Καλά, iconic McQueen moment γενικότερα, τύπου respect, απλά δεν τις δούλεψε. Το έχει κάνει αυτό, παρένθεση, τέλεια η δική μας η Queen, η Darla Cupid, στο Θεσσαλονίκη Pride, η Patra Sprite, που είχε βγει με τη Χράζα. Είχε βγει μόνο για πολύ λίγο με αυτό το φόρμα και την ψεκάζανε ενώ γύριζε. Το είχαν κάνει ρικά. Εγώ στο Big Queer το είδα. Το είχαν κάνει στο Big Queer. Α! Το είχαν κάνει στο Big Queer και ήταν η Ντάρλα το είδωλο στο μπαλκόνι πάνω και ήταν. Μουά! Πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Νομίζω ότι στο Θεσσαλονίκη Pride ήταν. Δεν ξέρω, είναι σε ένα. Θεσσαλονίκη Pride ήταν γιατί η Patra Sprite δεν ήταν, θα το ξέρω. Είναι στο. Οι άντρε θέλουν σκότωμα νομίζω βίντεο τη Χράζα. Θα το κάνουμε link. Αυτό. Είναι. Τέλος πάντων. Σκέφτηκε να το βάλει να κάνει το reveal moment με μπογιά μέσα στα μπαλόνια πάνω τη, σε σχήμα καρδιάς. Πολύ ωραία σκέψη. Είχε κάνει και practice λέει πολλές φορές. Ξεράθηκε η μπογιά. Δεν κατάλαβα τι χάλασε. Και ενώ τάσπα για δεν κοίτα, το πιο πιθανό είναι αυτό. Ότι ένα πράγμα που δεν λαμβάνουν υπόψη του είναι ίσως και τις πολλές ώρες που θα είναι τα κοστούμια έτοιμα, τις θερμοκρασίες, όλα αυτά που είναι εντελώς πρακτικά θέματα που μπορεί να μην τα σκεφτείς όταν το φτιάχνεις. Το ίδιο έχει πάθει και η ίδια με τις πεταλούδες. Να ζευλοποθούν μετά τις τόσες ώρες. Ακριβώς. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο moment, γιατί ήταν και το moment της που ήθελε να χρησιμοποιήσει για να κάνει coming out ως non-binary άτομο. Α, ναι, δεν το ξέρω αυτό, για πες. Το ανέβασε μετά στο Twitter η ίδια, ότι τα χρώματα, στην ουσία ήταν τα χρώματα της τρανς σημαίας, νομίζω. Τώρα μπορεί να μην το λέω 100% σωστά, αν πάτε στο Twitter της θα έχει ανεβάσει το look πώς θα ήθελε να είναι αν δούλευε. Και ήταν το coming out της νομίζω ως non-binary άτομο, το οποίο πάρα πολύ όμορφο. Και δουλεύει, το καλό με αυτό το look ας πούμε είναι ότι δουλεύει ακόμη και που δεν δούλεψε το reveal, είναι πολύ όμορφο look. Εγώ θα της δώσω κούκλα, δεν με νοιάζει που δεν δούλεψε. Τιμητικό κουκλάκι, για να το κάνουμε και non-binary την κατηγορία. Η νικήτρια του επεισοδίου, η Veronica Green. Για μένα top κούκλα του επεισοδίου αυτό το look. Συμφωνώ απόλυτα. Και ξεκινάει από Stepford Housewives στην ουσία. Έχει τα πιο ωραία transition γιατί το κάνει ότι απλά ρίχνει το κεφάλι και κάνει έτσι το quick reveal και φεύγει πίσω η περούκα, το οποίο είναι τέλειο. Βγάζει από κάτω ένα full fridge lang Metropolis inspired robot που έφτιαξε μόνο από ό,τι κατάλαβα, από ακόμη πιο πολλά bonus point γι' αυτό. Είναι απλά τέλειο, είναι απλά όλα τέλεια. Ήτανε εξαιρετικό, είχε πολλή σκέψη από πίσω, έδινε hints. Κοίτα λίγο τη φωτογραφία που έχουμε μπροστά μας στο Instagram και κοίτα τα μπισκοτάκια στο tray που από το ένα λείπει το κεφάλι. Έδινε hints ότι κάτι θα αλλάξει ρε παιδί μου και ότι δεν είναι απλά μια χαροπίνη κοκκυρά. Δηλαδή μέχρι και αυτό το έκανε, υπήρχε το story από την αρχή. Και επίσης εμένα μου θύμισε πάρα πολύ σαν concept και το τη μαμά από το Umbrella Academy, αν το έχεις δει. Ναι, και στο κόμικι. Που και καλά είναι, ναι, είναι η νοικοκυρά και καλά, αλλά στην πραγματικότητα είναι ρομπότ. Μου το θύμισε πάρα πολύ αυτό και μου άρεσε πάρα πολύ γενικότερα. Μπράβο της, ήτανε, της άξιζε για μένα που κέρδισε το επεισόδιο. Κοίτα, κάτσε, να το ξεκαθαρίσουμε. Ήταν καλό το runway. Εγώ της, δεν ήτανε. Ήτανε καλά τα ρούχα. Το θέμα του runway δεν μου άρεσε, όχι τα ρούχα. Από θέμα αρχής, η Μαριάννα Γκράιντερ ενίσταται σε αυτό το θέμα runway. Το θέμα του ρουβίλ απλά δεν μου κάνει κάτι πλέον, τύπου, okay. Βέβαια μπορεί να γίνει ένα ρουβίλ που να πάθω γκάγκ γιατί δεν το περιμένω. Όπως ήταν τα ροδοπέταλα της Άσα, όπως ήταν το Twin One look της Violet, που δεν τα περιμέναμε. Εκεί παθαίνεις γκάγκ. Εδώ που ξέρω τι θα γίνει δεν με νοιάζει κιόλας. Κοίτα, το look της Violet που ήταν και το πρώτο μεγάλο ρουβίλ στην ιστορία του Drag Race, έχει το σύν το πώς το πούλησε η Violet. Ήταν τόσο nonchalant όταν βγάζει τη ζώνη και απλά κάνει μια στροφή και προχωράει. Το πούλησε αυτό. Είναι από το πιο iconic moment ever και θα μείνει για πάντα ακριβώς γιατί είναι η Violet που το έκανε. Και είδες ναι, πόσο ναι, ναι. Άγαρμες ήταν οι περισσότερες στο runway και έχουν υπάρξει και περισσότερες που έχουν κάνει reveal στο runway σε άλλες τέτοιες κατηγορίες.
το σκατώνουν εκεί. Ναι, γιατί είναι κάτι που θέλει άπειρη πρόβα και θέλει τύπου. Αν το σκεφτείς έστω και μισό δευτερόλεπτο εκείνη την ώρα, δεν θα βγει. Θέλει να το έχεις τόσο σίγουρο που να μην φανεί στη μούρη σου, ρε παιδί μου, καθόλου. Η μόνη άλλη που το έχει κάνει. Η μόνη άλλη που το έχει κάνει εξίσου effortlessly ήταν η αγαπημένη μας Καναδέζα Queen, η Brooklyn Heights, με το reveal που έβγαλε την Παρουσία. Αυτήν σκεφτόμουν. Αυτήν σκεφτόμουν. Λοιπόν, αυτά από εμάς και από το bonus υλικό. Ευχαριστούμε και πάλι την αγαπημένη μας Μεταγέρα, το δεύτερο αγαπημένο από όλων, Ελευθέριου. Στα σχόλια γράψτε μας τη δική σας top κούκλα της εβδομάδας και σε ποια άλλη θα δίνετε πανούκλα πέρα από την προφανή που. Πέρα από την Διακόφη. Δεν χρειάζεται να αναφερθεί πέρα από το αφέψιμο. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριάννα Γκράιντερ, που έκατες μαζί μας για όλες τις ώρες, για τις γνώμες σου και για την απειρνώση και αγάπη σου για το musical. Εγώ ευχαριστώ που με είχατε στην παρέα σας. Περιμένω να ξαναρθώ και στο musical του US. Αυτοκαλέστηκα. Βεβαίως, όποτε θέλεις. Γεια σας. Φιλάκια. Φιλάκια, Μική. Συγχαρητήρια πολλά σε όλους.